Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. 1381 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού, όπως θα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, και αφορούν την Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο. 486 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ η Ελλάδα δυστυχώς μετρά 23 νέους θανάτους. Εξειδικεύω τι συμβαίνει με τη Θεσσαλία. Η Καρδίτσα δίνει 4 νέα κρούσματα κορονοϊού, η Λάρισα 34, η Μαγνησία 26 και τα Τρίκαλα 10. Συνδεόμαστε απευθείας με το Υπουργείο Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Αξιοσημείωτο ότι πριν την έναρξη της επιχείρησης Γαλάζια Ελευθερία, ο μέσος όρος των εμβολιασμένων στα νησιά μας με μία δόση ήταν 22%. Ενώ σήμερα ο μέσος όρος έχει διαμορφωθεί στο 40%. Παραπάνω δηλαδή από το ποσοστό κάλυψης στο σύνολο της χώρας, που όπως σας ανέφερα είναι 35,55%. Στους συμπολίτες μας στα νησιά που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ο μέσος όρος πριν από την έναρξη της επιχείρησης Γαλάζια Ελευθερία ήταν 13%, ενώ σήμερα έχει διαμορφωθεί στο 27%, ξεπερνώντας και εδώ τον πανελλαδικό μέσο όρο του 20,39%. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω τα νησιά με τη μεγαλύτερη πληρότητα στα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, πληρότητα που αγγίζει το 100%. Είναι η Λευκάδα, η Θάσος, η Πάρος, η Μύκονος και η Σαλαμίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ορισμένες ερωτήσεις. Η κυρία Σκιτζή από το newsbiz.gr. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει εικόνα, έχετε συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε ανοίγουν οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna για την ηλικιακή ομάδα των 18 έως 29 ετών. Αν υπάρχει συγκεκριμένο κάτι σε ημερομηνία. Την άλλη εβδομάδα θα γίνουν, ευχαριστώ πολύ κυρία Σκιτζή για την ερώτηση, την άλλη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις ηλιακές ομάδες αυτές σε δύο φάσεις, η πρώτη 25-29 και η δεύτερη 18-24. Η κυρία Γεωργαντά από τον Ελεύθερο Τύπο. Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρατηρείται μικρή επιβράδυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και όχι τόσο ικανοποιητική ενδεχομένως συμμετοχή σε πολίτες που εμβολιάζονται εδώ και καιρό, δηλαδή 65 και άνω. Για το πώς προχωρά το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, μίλησε το πρωί σε δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς. Στις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι εμβολιασμοί των νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών και όπως είπε πλέον θα μπορούν να κάνουν τα εμβόλια Pfizer και της Moderna. Το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως είπε σε δημοσιογράφους ο κύριος Γεωργαντάς, οι νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών θα μπορούν να εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού και με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Εκτός από το μονοδοσικό της Johnson & Johnson, τα δε ραντεβού τους θα γίνονται από τις 7 Ιουνίου και μετά. Μέχρι στιγμής και λόγω της έλλειψης του μονοδοσικού με το οποίο ξεκίνησε ο εμβολιασμός τους, έχουν εμβολιαστεί περίπου 65.000, αν και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πολύ περισσότεροι. Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι ήδη από χθες που ξεκίνησε και η έκδοσή του, το έχουν εκδώσει περισσότεροι από 81.000 πολίτες, ενώ για κάποια λάθη που υπήρξαν ως προς τον τύπο του εμβολίου έχουν ήδη διορθωθεί και όσοι τα εντόπισαν μπορούν να τυπώσουν το νέο διορθωμένο πιστοποιητικό. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, όσων ήδη έχουν νοσήσει, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι σε όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση, θα έρθει SMS με το οποίο θα ακυρώνεται το ραντεβού για τη δεύτερη, ενώ σε όσους δεν έχουν κάνει ακόμη κανένα εμβόλιο, αλλά έχουν κλείσει ραντεβού, θα έρθει επίσης μήνυμα ακύρωσης και θα εμβολιαστούν, αφού περάσουν 6 μήνες από τότε που νόσησαν. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων μπορούν όσοι επιχειρηματίες επλήγησαν από τον κορονοϊό να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να απαλλαχθούν από τα δημοτικά τέλη. Ανοιχτή παραμένει η ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων για επαγγελματίες που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και τον κλείσιμο των επιχειρήσεών τους, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά και να απαλλαγούν από τα δημοτικά βάρη, όπως σημειώνει σε δηλώσεις ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θάνος Αδαμόπουλος. Από το προηγούμενο διάστημα που έχουν περάσει τις αποφάσεις για τις απαλλαγές των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που κλείσαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Έως σήμερα έχουν υποβάλει περίπου στα 300 άτομα. Είναι το πρώτο διάστημα. Ζητούμε από τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να κάνουν τις αιτήσεις τους στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα ελαφρύνει οικονομικά τις επιχειρήσεις που κλείσαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και το έχουν ανάγκη.
θέλουμε να εφαρμοστεί και όσο το περισσότερο δυνατόν σε περισσότερο κόσμο και θέλουμε αυτό να μαθευτεί και μέσω μαζικής ενημέρωσης αλλά και μέσω των δελτίων τύπου που βγάζει ο Δήμος Λαρισαίων. Δεν θα κλείσει η διαδικασία αυτή, θα συνεχιστεί και ως Δήμος Λαρισαίων έχουμε την υποχρέωση και αυτό κάνουμε άμεσα με το που λάβουμε τις αιτήσεις να στέλνουμε στοιχεία στη ΔΔΕ. Με το που στείλουμε τα στοιχεία στη ΔΔΕ, εκεί μετά έρχονται οι απαλλαγές στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών και των επιχειρηματιών. Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, έχουν υποβληθεί περίπου 100 αιτήσεις για να πάρουν την επέκταση του χώρου που δικαιούνται όπου αυτό είναι εφικτό. Να θυμίσω ότι είναι ο νόμος που έχει βγει από το Υπουργείο Ιστορικών και ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Εμείς έχουμε διεκπαιρεώσει όλες τις αιτήσεις αυτές. Υπάρχει μια μικρή συμμετοχή από τους σεισμόπληκτους, το τρίτο μέτρο που έχουμε πάρει, για τις απαλλαγές των δημοτικών τελών, για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πρόβλημα στα σπίτια τους και είχαν κρυφθεί ακατάλληλα από τη ΔΑΕΦΚΑ. Οι απώλειες σίγουρα προς τα έσοδα του Δήμου θα είναι μεγάλες, ωστόσο δεν μπορούν, όπως εξηγεί ο κ. Αδαμόπουλος, να μην στηρίξουν τον κλάδο της εστίασης. Αναμένουν για επαναλειτουργία καταστημάτων με μουσική στην εστίαση. Αναμένουν για να δουν τι θα γίνει με το θέμα της μουσικής σε καταστήματα εστίασης. Οι καταστηματάρχες και στην πόλη του Βόλου με τον πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης στη Μαγνησία να επισημαίνει στην κάμερα του Άστρα για το ζήτημα. Μέχρι και την Παρασκευή οι πληροφορίες οι δικές μας λένε γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση και αυτό όχι γιατί σόνι και καλά πρέπει να ανοίξει η μουσική γιατί χωρίς μουσική δεν είναι καλύτερα τα πράγματα ή πρακτικά ή οτιδήποτε. Απλά νομίζω ότι δεν παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο ώστε να ακούγεται σιγανά η μουσική μέσα από τα καφέ, τα εστιατόρια κτλ. Οπότε νομίζω ότι μετά την Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως, να ανοίξει η μουσική γιατί έρχεται μπροστά και η τουριστική περίοδος, μάλλον έχει ξεκινήσει. Την ίδια ώρα ο κύριος Στεφάνου έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση με το άνοιγμα της εστίασης επισημαίνοντας χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό που έλεγα πάντα ήταν το εξής, ότι τα μαγαζιά της εστίασης, εφόσον κλείσανε με κρατική εντολή, θα πρέπει να αποζημιωθούν. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Υπήρξαν κάποια μικροδάνεια επιστρεφόμενα της τάξης των 500 και των 1.000 ευρώ. Νομίζω ότι σε αυτά δεν υπήρχε λύση. Θυμίζω τώρα ότι οι επιχειρήσεις που ανοίξαν αρχές Μαρτίου είναι πληττόμενες, διότι ο χώρος που λειτουργούν είναι μικρότερος και το ωράριο είναι κομμένο. Και υπάρχει και ένα 50% της εστίασης το οποίο δεν έχει ανοίξει, επειδή έχει μόνο κλειστό χώρο. Το θυμίζω αυτό. Λοιπόν, άρα αυτά τα μαγαζιά, ειδικά τα κλειστά, θα πρέπει να στηριχτούν γιατί θα ανοίξουν ξανά το Σεπτέμβριο, ίσως και τον Οκτώβριο. Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αγριάς Βόλου αυτοπυρβολισμός ενός 45χρονου άνδρα. Το ρεπορτάζ έχει ο Βασίλης Παντίδης. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του με τους ηλικιωμένους γονείς του και έθεσε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα, πυροβολώντας τον εαυτό του στο κεφάλι στις 11:15 περίπου το πρωί σήμερα. Ο αδερφός του θύματος που διαμένει σε γειτονική οικία άκουσε τον πυροβολισμό, έσπευσε αμέσως να δει τι είχε συμβεί, μαζί του ήταν και άλλοι γείτονες. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και η αστυνομία έσπευσαν στο σημείο, όμως δυστυχώς ήταν αργά. Ο 45χρονος άνδρας βρισκόταν νεκρός στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, στην οποία βρέθηκαν άλλα δύο κυνηγετικά όπλα. Η γειτονιά ανάστατη, με γείτονες να μην μπορούν να πιστέψουν τι είχε συμβεί αφού γνώριζαν το 45χρονο. Δεν ήθελαν όμως να μιλήσουν στην τηλεοπτική κάμερα. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 45χρονος πήρε την καραμπίνα, την έβαλε κάτω από το σαγόνι του και πάτησε τη σκανδάλη. Σοκαρισμένοι οι γείτονες του 45χρονου στην περιοχή της Αγριάς δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, ο 45χρονος έθεσε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα μέσα στην οικία του. Την προανάκριση πάντως για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του 44χρονου άνδρα που είχε συλληφθεί και κατηγορείται ότι βίασε 15χρονο κορίτσι στη Λιβαδιά. Τα στοιχεία του δόθηκαν ύστερα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδιάς, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Φετών Λαμίας. Ο 44χρονος συνελήφθη στις 28 Μαΐου, κατηγορούμενος για βιασμό ανήλικης στη Λιβαδιά. Πρόκειται για τον Σκαμάγκη Σωτήριο του Λάμπρου και της Νίνας, γεννηθέντα την 24/1977 στην Ετώλο Ακαρνανία. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της πολιτείας για τον κολλασμό των παραπάνω αδικημάτων.
Ο 44χρονος πάντως βρήκε τη 15χρονη στο Instagram και από εκεί της παρουσιάστηκε ως γνωστός των γονιών της. Η ανήλικη κοπέλα έχει σχέση με ένα γόρι στο Βόλο και ο 44χρονος βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε. Προσφέρθηκε να την πάει στο Βόλο να δει το αγόρι της και να τη γυρίσει κάποια μέρα που θα είχε σχολείο και θα έκανε κοπάνα. Μάλιστα, της είπε πως θα γύριζαν στη Λιβαδιά πριν τελειώσει το σχολείο, για να μην καταλάβουν κάτι οι δικοί της. Αφού λοιπόν είχε καταφέρει να ξεγελάσει το κορίτσι, στις 17 Μαΐου μπήκαν στο αμάξι. Λίγο πριν βγουν στην Εθνική Οδό, αυτός έστριψε, την πήγε σε ένα μέρος κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό και τη βίασε. Στη συνέχεια την πήγε κανονικά στο αγόρι της και τη γύρισε. Η κοπέλα εκείνη την ημέρα δεν μίλησε καθώς είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής είχε διαρκώς βιντεοκλήσει με το αγόρι της, γιατί φοβόταν πως ο 44χρονος θα της κάνει και πάλι κακό. Εκείνος της έλεγε να μην μιλήσει γιατί θα εκτεθεί η ίδια. Λίγες ημέρες μετά όμως το 15χρονο κορίτσι κατήγγειλε το βιασμό του και στις 28 Μαΐου ο 44χρονος συνελήφθη. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ισχυρίστηκε πως η κοπέλα συγκατέθεσε για να κάνουν σεξ. Στην ερώτηση αν θυμάται να του είπε όχι το κορίτσι απάντησε πως δεν θυμάται να του είπε όχι. Ο 44χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές και το 2015. Τα αλλεπάλληλα συμβόλαια θανάτου και η έξαρση της δραστηριότητας του οργανωμένου εγκλήματος στη μετα-COVID εποχή έχουν σημαίνει συναγερμό στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Οι τέσσερις μαφιόζικες δολοφονίες σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα αποδεικνύουν ότι οι ομάδες που κυριαρχούν στο χώρο της νύχτας και όχι μόνο έχουν αποφασίσει να λύσουν τις διαφορές τους. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, είναι για το ποιος θα καρποθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και αυτό γιατί η οικονομική κρίση αλλά και η πανδημία έφεραν μείωση και στα έσοδα των νονών, καθώς καταστήματα τα οποία έλεγχαν πουλώντας προστασία έκλεισαν, ενώ κάποια άλλα ανέστηλαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο τη λειτουργία τους. Παράλληλα, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, τα πληρωμένα συμβόλαια θανάτου, που εκτελέστηκαν από τις 7 Μαΐου και έπειτα, έρχονται να προσθεθούν σε ένα νέο κύκλο αίματος που έχει ανοίξει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έξαρσή του. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είχε σημειωθεί και στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Όπως και να έχει, οι αστυνομικές αρχές που τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούν πληρωμένους εκτελεστές να σκοτώνουν εν ψυχρό ακόμη και σε πολυσύχναστα σημεία, αδιαφορώντας παράλληλα για παράπλευρες απώλειες, αναδιοργανώνουν συνεχώς τους σχεδιασμούς τους προκειμένου να εξουδετερώσουν το οργανωμένο έγκλημα. Χθες πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εκεί αποφασίστηκε να ενταθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, προκειμένου να παταχθεί αρχικά η δράση των εγκληματικών οργανώσεων που περιλαμβάνονται στο φάκελο που παραδόθηκε πριν λίγες ημέρες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, αλλά και να ελεγχθούν ομάδες και άτομα για τα οποία ακόμη δεν έχουν συγκεντρωθεί πολλά στοιχεία. Από σήμερα λοιπόν μπαίνουν σε εφαρμογή οι νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Άνδρες της ασφάλειας Αττικής θα πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε μπαρ, σε καφετέρειες αλλά και σε καταστήματα εστίασης και θα ελέγχουν το ρόλο των εργαζόμενων. Την ίδια ώρα όμως το μικροσκόπιο της Ελλάς θα μπει και το οικονομικό προφίλ των ατόμων που φαίνεται να βρίσκονται στις υψηλές βαθμίδες της Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αξιωματικοί της Ελλάς, οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στηθεί από τους μαφιόζους κινούνται γύρω από το χώρο της εστίασης αλλά και της τροφοδοσίας των καταστημάτων. Δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις όπου και τα μεγάλα κεφάλια επιλέγουν να κινούνται σαν φαντάσματα. Έτσι τοποθετούν τους λεγόμενους μπροστινούς, οι οποίοι είναι κοντινά τους πρόσωπα είτε από συγγενικό τους περιβάλλον είτε συνεργάτες. Οι μπροστινοί φαίνονται στα χαρτιά ως οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των επιχειρήσεων που στείνουν οι νονοί. Η ισορροπία στη νύχτα διαταράχθηκε σημαντικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι αρχηγοί, οι οποίοι ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει την άποψη δική του ώστε να αναλάβει την αγορά. Το λαθρεμπόριο τσιγάρων, καυσίμων, όπλων, ναρκωτικών. Προσπαθούν να συνέρθουν οι έμποροι του Βόλου και ευελπιστούν σε ανάκαμψη και στο γέμισμα των ταμείων τους. Στίγμα για την εικόνα που υπάρχει στην εμπορική αγορά του Βόλου μετά το άνοιγμα από το lockdown, έδωσε μιλώντας στον Άστρα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, κ. Σοντόπουλος. Ελπίζουμε ότι θα αντιστραφεί όλο το κλίμα. Πάντως, μέχρι τώρα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε και εμείς σας πω ότι με το click away και με το click inside, ενδεχομένως βέβαια έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το click away και το click inside ήταν σε μια περίοδο εορταστική, οπότε υπήρχε η ανάγκη κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι η εικόνα τότε, μπορώ να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Όμως, όπως είπα και πριν, είναι ακόμα νωρίς. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας αρκετό διάστημα. Ελπίζουμε να αντιστραφεί το κλίμα και σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς κανονικότητας, κάτι το οποίο το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται και για το μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.
Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει τον μήνα Ιούνιο για το λιανεμπόριο. Για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούνιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Την ίδια ώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος του Βόλου ζητεί από το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης οι εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί πλήγμα να μην υποχρεούνται την καταβολή ενοικίων και για τον Ιούνιο, έως ότου η αγορά επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να δούμε πώς σχολιάζουν οι Λαρισαίοι την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα. Με ιδιότητα και ομαλότητα εξελίχθηκε η επίσημη επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Οι οικοδεσπότες προσποιούμενοι ότι δεν αντιλήφθηκαν το ανεπίσημο της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στη Θράκη, τον υποδέχτηκαν με εναγκαλισμούς, χαιρετισμούς και συζητήσεις για τον μπάσκετ. Να ακούσουμε πώς χαρακτηρίζουν οι Λαρισαίοι την εν λόγω επίσκεψη. Ανεπιθύμητος είναι. Έτσι είπε η Πομάκη στην Κομωτινή, είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ναι. Και είναι ανεπιθύμητος. Και για μας η Πομάκη περνά καλύτερα. Από τους Έλληνες εκεί. Από όλους. Και ακύρωσε την επίσκεψή του στην Ξάνθη και στους Τσαβούσογλου χθες. Ορίστε. Ακύρωσε και την επίσκεψή του στην Ξάνθη. Ναι. Γι' αυτό ήταν να πάει όμως. Τώρα γιατί. Ο Τούρκος δεν έχει εμπιστοσύνη. Και αυτά που λέει σήμερα αύριο θα τα αναιρέσει. Εδώ δεν ήρθε για καλό ο Τούρκος. Για ζημιά ήρθε. Όπου πήγε ο Τούρκος. Ο τόπος έμεινε πίσω. Δεν είναι προοδευτικός λαός ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι βάρβαρος. Είναι βάρβαρος, εγκληματικός. Δεν έχει καμία δουλειά. Δεν έπρεπε να τον επιτρέψει να έρθει στην Ελλάδα. Ούτε στην Ευρώπη. Γιατί ο άνθρωπος, ο Τούρκος δεν συνοέτει. Δεν είναι άνθρωπος προοδημένος και δημιουργικός. Είναι κακούργος, είναι βάρβαρος, είναι εγκληματής σκέτη. Το 1821. Σκέψου μου. Δηλαδή θέλει να μας υποδουλώσει πάλι. Όπως ήταν το 1821. Ζητάνε τώρα το Αιγαίο, ζητάνε τα μισά νησιά και όλοι αυτοί και το επιτρέπουν. Ήρθε εδώ γιατί το στρίμωξε η Ευρώπη και ήρθε εδώ μπας και τα καλμάρι για κάλυψη. Για πρέπει να μην το δεχτεί η Ευρώπη και η Ελλάδα. Καμία συζήτηση, καμία συζήτηση και συμβασμός με την Τουρκία. Πρώτα θα γίνουν ανθρώποι και μετά να έρθουν να μας πούν καλημέρα. Καλά, αυτός λέει τα δικά του. Αφού λέει ότι τα Ελληνόπουλα αυτά που πάνε και δεν είναι τουρκόπεδα. Τέλος πάντων, παραπέρα. Τώρα σήμερα πάει στην Αθήνα, θα μιλήσει με τον κύριο Δέντρια και με τον κύριο Πρωθυπουργό. Μιλήσουν οι και δικοί μας, θα τον αποκρούσουν. Δεν θα τον αφήσουν έτσι, τι θα πει αυτός. Να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Πού είπε βλέπεις, στο Αιγαίο Πέλαγος, όχι να γίνει δικό του, υπάρχουν νόμοι για το Αιγαίο. Και για τα νησιά γνωρίζετε. Θέλαμε να πώς να μην έχουν στρατό. Και το βασικό τι ψά, κατά δική μου γνώμη, αν υπάρχουν πετρέλαια και τέτοια, να μας καταφέρει να τα μοιράσουμε, είναι η γνώμη μου αυτή. Αν δεν, το βασικό, σύν τα άλλα που είπαμε. Αλλά πιστεύω ότι η πολιτεία, η δική μας, θα ξέρουν να απαντήσουν. Οι Πομάχοι είπαν, όχι οι άλλοι Τούρκοι. Οι Πομάχοι μόνο. Οι Πομάχοι είναι χριστιανοί. Οι Πομάχοι είναι από μια ζωή, δεν τα έχω καλά με την Τουρκία. Δεν συνταυτίζονται. Τώρα, από δικό τους πρόβλημα. Σε τι πιστεύετε ότι αποσκοπεί ο κύριος Τσαβούσογλου με την επίσκεψή του στην Ελλάδα? Άμα άλλαξε τα ουίσκια εδώ, με το Δέντια και με το Μητσοτάκη τώρα θα αλλάξουν λίγο. Θα φάει και καμιά τσιπούρα, ξέρω εγώ, και θα φύγει. Είναι ωραία παιδιά. Αυτή είναι η δική μας. Η Πομάχη είναι η Πομακοχώρια, λέει. Τελείως Έλληνες, δεν είναι. Και χριστιανοί. Σε τι πιστεύετε ότι αποσκοπεί ο κύριος Τσαβούσογλου με την επίσκεψή του στην Ελλάδα? Ό,τι κάνουν όλοι οι Τούρκοι. Αυτή είναι πάρε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο να τους κόψει το λαρίνκι, έχουν το σύστημά τους. Πιο καταραμένοι από αυτή δεν είναι άλλοι. Τέλος, ατυχώς τα ανώτατα ελληνικά κλιμάκια θεωρούν ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπορούν να επιληθούν στη Χάγη και όπως φαίνεται αυτό η Άγκυρα το εκμεταλλεύεται με τη συνήθη πονηριά της.
Ζωντανά μαζί μας ο κύριος Κώστας Λεβέντης, είναι ο αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που σήμερα είστε ζωντανά μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Κύριε Λεβέντη, δώστε μου ένα στίγμα. Τι συζητήθηκε το μεσημέρι στη σύσκεψη την οποία πραγματοποιήσατε? Μιλάτε για Αθήνα τώρα, εντάξει? Βεβαίως. Λοιπόν, το στίγμα είναι ότι ανακοινωθήκαν κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό και από το επιτελείο του, τα οποία ακόμα έχουν πάρα πολλά κενά σημεία για στις διευκρινιστικές που χρειάζονται. Και αυτό είναι το άσχημο, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τις λεπτομέρειες. Μην ξεχνάμε ότι διαστόματος του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη είχε πει σε πολύ νωρίτερο χρόνο, δηλαδή κάπου εκεί Δεκέμβριο-Ιανουάριο, ότι θα στηρίξει τον τουρισμό, θα στηρίξει τον χειμερινό τουρισμό. Όλα αυτά ξεχάστηκαν. Έχει δρομολογηθεί αυτή τη στιγμή, μετά από τη σύσκεψη των φορέων μας σε ξενοδοχειακά επιμελητήρια κτλ. Η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Έχουν βγει κάποια μέτρα μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Παρόλα αυτά, μην ξεχνάμε, και προφανώς ορισμένοι το ξεχνάνε ή θέλουν να το ξεχνάνε, ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής ξενοδοχείας είναι η μικρή ξενοδοχεία. Και όταν λέμε μικρή, εννοούμε μικρά ξενοδοχεία. Για την ενημέρωσή σας, από την ενημέρωση των τηλεθεατών, από την πρώτη προσέγγιση που έχουμε κάνει, υπάρχουν πάρα πολλά αδιευκρινίστα σημεία, τα οποία είναι επικίνδυνα, διότι μπορεί να μας οδηγήσουν, όπως με τις επιστρεπτέες, οι επιχειρήσεις να πάρουν πάρα πολύ λίγα χρήματα για το υποτιθέμενο κεφάλαιο κίνησης για να ξεκινήσουμε. Λέτε για την ενίσχυση που επρόκειτο να δώσουν στις ξενοδοχειακές μονάδες, για την εκκίνηση. Κάνετε λόγο για αυτό? Αυτό κάνουμε, ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό κάνουμε. Οπότε δεν είναι ευχαριστημένος ο κλάδος, κύριε Λεβέντη, με αυτά τα χρήματα που επρόκειτο να δοθούν, γιατί κάποιοι λέτε ότι θα μείνουν έξω? Όχι κάποιοι. Θα μείνουν πάρα πολύ έξω ή θα μείνουν με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Τώρα δεν ενδιαφέρει τους τηλεθεατές οι λεπτομέρειες και οι αστοχίες. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορέσει να στηριχθεί η ελληνική ξενοδοχεία σε σχέση με τα υπόλοιπα καταλήματα, τα βοηθητικά καταλήματα που λέμε, και σε σχέση με τα τουριστικά γραφεία. Τα τουριστικά γραφεία έχουν ενταχθεί και έχουν ομαδοποιηθεί οι μεταφορές, δηλαδή έχουν ομαδοποιηθεί και έχουν ενταχθεί στις δραστηριότητες ενός τουριστικού γραφείου, ενώ στην ουσία το μεταφορικό έργο είναι εντελώς ξεχωριστό. Άρα μιλάμε λοιπόν για 2,5%, όλο το έργο αυτό πηγαίνει 2,5% επί του τζίρου του 19. Δεν είναι σωστό αυτό, ενώ τα ξενοδοχεία πάνε στο 5%. Πώς είναι οι τιμές φέτος, κύριε Λεβέντη? Δηλαδή θα βρούνε οι τουρίστες, είτε οι Έλληνες αλλά και αυτοί που θα έρθουν από το εξωτερικό, πιο χαμηλές τιμές στα καταλήματα, ή θα είναι όπως συνηθίσαμε πριν 2 χρόνια? Και δεν κάνω λόγο για πέρυσι, γιατί στην ουσία ήταν και αυτή μια χαμένη σεζόν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο συνήθως λέμε όλοι θα βρουν οι τουρίστες, οι τιμές είναι ανάλογα με την πολιτική κάθε ξενοδοχείου και ανάλογα, μην το ξεχνάτε σας παρακαλώ πολύ, με τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε ξενοδοχείο. Οι τιμές δεν έχουν αλλάξει εδώ και 7-8 χρόνια. Ούτε πέρυσι αλλάξανε που είχαμε την κρίση. Ειδικά για τους μήνες εχμής, που σημαίνει ότι είναι ο Αύγουστος πάντοτε στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη προσφορά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, άρα οι τιμές διατηρούνται
σε υψηλά επίπεδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ορισμένοι ξενοδόχοι έχουν δημιουργήσει πολιτικές τιμών προκειμένου να προσελκύσουν είτε τους Έλληνες, και επειδή είμαστε από την κεντρική Ελλάδα, εδώ εμείς είμαστε παραδοσιακή αγορά, είναι η ελληνική αγορά, είτε τους επισκέπτες, οι οποίοι μέσα από τα δίκτυα κρατήσεων γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προσφορά και τι σημαίνει έγκυρη κράτηση. Άρα υπάρχουν κρατήσεις, κύριε Λεβέντη, γιατί πριν κάνατε λόγο και για ζήτηση και είπατε ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Άρα υπάρχουν κρατήσεις. Ωραία. Άρα, ναι. Υπάρχουν κρατήσεις οι οποίες κορυφώνονται μετά από τις 15 Εβδόμου. Ο Αύγουστος έχει αρχίσει και έχει υψηλές καλύψεις που ξεπερνάει το 65-70% και δείχνει τάσεις ανόδου και ο Σεπτέμβριος. Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, μέσα από τις έρευνες που κάνει το Ινστιτούτο Τουριστικών Προβλέψεων, οι οποίες είναι κυλιόμενες, είχε κάνει καταρχήν πριν ένα μήνα μία εκτίμηση ότι θα είμαστε 40% πάνω από το 30% πάνω από το 19. Αυτό το νούμερο ήδη αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει. Δεν μπορώ να το κάνω γνωστό, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, αλλά μόλις θα βγουν οι μελέτες, θα βγουν στη δημοσιότητα, πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση. Τώρα, το πότε θα αρχίσει. Στην επόμενη εβδομάδα, με κορύφηση του Αγίου Πνεύματος για την ελληνική αγορά και μετά και για την ξένη αγορά, και μετά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι κρατήσεις, όπου θα έχουμε ανωδική τάση την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Μάλιστα, αυτά είναι πολύ πολύ θετικά όλα αυτά τα οποία αναφέρετε. Όμως πάμε στα δικά σας τα προβλήματα, αυτά που μείνανε κατά τη διάρκεια την οποία ήταν κλειστά τα καταλήματα. Δηλαδή, ας τα βάλουμε κάτω, να τα πούμε. Κοιτάξτε, πόσο κόστισε το lockdown σε μια ξενοδοχειακή μονάδα? Καταρχήν, επαναλαμβάνω πάλι και ξυπνά από το χειμερινό τουρισμό. Κόστισε, και το μιλάω για το χειμερινό τουρισμό γιατί είμαστε σε περιοχή όπου ο χειμερινός τουρισμός καλύπτει το 70% του τζίρου των ξενοδοχείων που λειτουργούν 12 μήνες. Αυτά τα ξενοδοχεία είχαν μηδενικά έσοδα. Μηδενικά. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτά τα ξενοδοχεία. Παρόλο που υποσχεθήκανε, δεν ασχολήθηκε. Τώρα, το πόσο κόστησε, το μόνο θετικό είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις κατά 80% είναι επιχειρήσεις οικογενειακές. Κόστησε λοιπόν στην οικογένεια, κόστησε στην προσωπική εργασία, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Αλλά το φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Τρέχανε. Εντάξει. Οι επιστρεπτές που δώσανε, κύριε Λεβέντη, δεν βοήθησαν κάπως, δεν εξηγίαναν την κατάσταση? Κάποια άλλα προγράμματα της περιφέρειας που επίσης δόθηκαν? Όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά δοθήκαν με αλγορίθμους στους οποίους ακόμα δεν τους έχουμε καταλάβει. Ναι, η περιφέρεια στο πρώτο πρόγραμμα, όποιος είχε πιστέψει τον Πρωθυπουργό πέρυσι, τον Ιούνιο του 20, και είπε ο Πρωθυπουργός ελάτε να επανακινήσουμε τον τουρισμό, όποιος άνοιξε την ξενοδοχειακή μονάδα του έχασε. Και γιατί έχασε? Διότι προϋπόθεση 60 μόρια έπαιρνε στο περιφερειακό πρόγραμμα αυτός ο οποίος ήταν κλειστός τον Ιούνιο. Βοήθησε πάρα πολύ το πρόγραμμα αυτό τα νησιά, το οποίο το είχαν ανάγκη, δεν τους ζητάμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Υπάρχουν προβλήματα. Τώρα πάμε στις επιστρεπτές προκαταβολές. Επιστρεπτές, ναι. Ναι, ακριβώς. Τι να σας πω εκεί πέρα. Δανεικά. Οι μικρές επιχειρήσεις πήρανε το ελάχιστο.
Πόσο έβγαινε το ελάχιστο? 1.000 ευρώ. Αυτό πήρε. Πήρανε ένα λεπτό, δηλαδή μια ξενοδοχειακή μονάδα μικρή έπαιρνε 1.000 ευρώ και πραγματικά πίστευε κάποιος δίδοντας αυτά τα 1.000 ευρώ σε μια μικρή μονάδα, δηλαδή που πρέπει να επιστρέψει και τα 500, ότι καλύπτεται. Ναι, αυτό έτσι λειτουργήσε. Μετά ανεβήκαν οι επιστρεπτές, άρχισαν τα 2.000, 3.000, 4.000 μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, προσέξτε. Άρα λοιπόν, αν ρωτήσετε ξενοδόχους, ειδικά οι οποίοι δουλεύουν με το χειμερινό τουρισμό, θα δείτε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Διότι με το χειμερινό τουρισμό δουλεύαμε το 70-75% του τζίρου μας. Του τζίρου μας. Του ετήσιου τζίρου. Όταν λοιπόν χάνεις το 75%, περιμένεις τώρα να έρθει ο Αύγουστος που η θερμοκρασία θα πάει στο 40 για να δουλέψει το βουνό, που τα συνέδρια ακόμα δεν έχουν συνεχίσει για τις μεγαλύτερες μονάδες. Υπάρχουν πολλά πολύπλοκα προβλήματα τα οποία στερούν από τους μικρούς ξενοδόχους. Κάνετε μια προσπάθεια σήμερα με αυτή τη σύσκεψη που είχατε να τα λύσετε? Όχι, κοιτάξτε, η προσπάθεια είναι συνεχόμενη. Το θέμα είναι να μας ακούσουν για να κάνουν διορθωτικές. Και γι' αυτό δεν έχουν βγει ακόμα οι διορθωτικές, οι λεπτομέρειες. Και σας το λέω αυτό διότι πριν 4 μέρες είχαν πει ότι δεν θα μπορείς να μπεις στα μέτρα αυτά μέσα αν έχεις ζημία το 2019. Μα είμαστε σοβαροί. Το 2020-2019. Μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Είναι δυνατόν να μην έχεις ζημιά? Τώρα με τον Πρωθυπουργό που χθες είπαν ανεξάρτητα. Τέτοιες λεπτομέρειες είναι οι οποίες ο αλγόριθμος αυτός ο περίεργος πετάει απ' έξω ή ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις να στηριχθούν οι μικρές μονάδες. Μην επηρεαζόμαστε από τα μέχρι 400.000 ή μέχρι τα 250 θα πάρει κάθε ξενοδοχείο. Προς Θεού, υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή μας οι οποίες πήραν επιστρεπτέα και 50.000 και 60.000, ναι. Μεγάλες μονάδες. Ναι. Μεγάλες μονάδες. Όταν λέω μεγάλες, 100 κεβάτια, 60, 100, 120 και πάνω. Όμως ναι, οι μικρές μονάδες έχουν ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, κύριε Λεβέντη. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε όμως τις εξελίξεις και ευχαριστώ ειλικρινά που ήσασταν ζωντανά σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλή δύναμη. Τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού οι κρεοπόλες της Λάρισας, οι οποίοι όπως δηλώνουν οι καταναλωτές προσπαθούν να επιστρέψουν στη μετα-COVID εποχή. Ασφαλής θα πρέπει να νιώθουν οι πολίτες στα κρεοπόλια της γειτονιάς, όπως τονίζει ο πρόεδρος Ευάγγελος Ρίζος, καθώς τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, ενώ οι πολίτες επιστρέφουν σε μια σχετική κανονικότητα. Ο κόσμος όπως ήταν και πριν είναι και τώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια έχει ανοίξει η εστίαση που σημαίνει κάποιος κόσμος μπορεί το βράδυ να βγει για κάποια έξοδο που του έχει λείψει τόσο καιρό, που σημαίνει ότι ένα μπάρμπικι που θα έκανε στο σπίτι του ίσως να μην το κάνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πτώσει τη δουλειά μας σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένας μικρός βαθμός. Θεωρώ ότι κάποιοι σε κάποια στιγμή που πλέον θα ισορροπήσουν τα πράγματα, θα ξεφύγει και κάποια στιγμή και θα το χορτάσει και αυτό, θα έρθουμε στην κανονικότητα και εμείς στις δουλειές μας. Οι ποσότητες κρέατος ήταν μεγάλες στην αρχή της καραντίνας. Ήταν αυτό το πρωτόγνωρο που πρωτοέζησε ο κόσμος. Τώρα θεωρώ ότι είναι στην κανονικότητα. Παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει χωρίς κάτι, χωρίς υπερβολές. Και θεωρώ και για μας είναι πολύ καλό πλέον τώρα αυτό, γιατί μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέγιστο βαθμό στον καταναλωτή. Όσον αφορά τις ποσότητες παραγγελιών από πλευράς καταναλωτών, δεν έχουν αυξηθεί καθώς αυτό συνέβη στην αρχή της καραντίνας. Πρέπει να νιώθει πολύ ασφαλής, γιατί τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας. Ήδη κάνουμε κάθε εβδομάδα το self-test, οπότε έχουμε την εγκυρότητα ότι το κρεοπολείο τουλάχιστον το προσωπικό είναι υγιές. Έχουμε βάλει μέτρα προστασίας με κάποιες τζάμια προφυλακτικά και με τα αντισηπτικά μας και με τα ενοπνεύματα που έχουμε. Αλλά κατά βάση θεωρώ ότι τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής. Να σημειωθεί πως οι κρεοπόλες της Λάρισας συνεχίζουν να στηρίζουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του νομού, δίνοντας κρέας σε όσους έχουν ανάγκη, όπως η πρόσφατη προσφορά τους σε σεισμόπληκτος της Ελασσόνας.
Έχουν ξεκινήσει τα ταξίδια οι Λαρισαίοι και επισκέπτονται και ταξιδιωτικά πρακτορία. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι επιλέγουν για τις φετινές τους διακοπές. Έχουν ξεκινήσει να προγραμματίζουν τις διακοπές τους οι Λαρισαίοι μετά από μια πολύμηνη στασιμότητα λόγω της πανδημίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κυρία Οικονόμου, ενώ στην αρχή προγραμματίζουν εξορμήσεις για τα Σαββατοκύριακα, στη συνέχεια δρομολογούν περισσότερες μέρες ξενιασιάς. Οι τιμές όμως παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια διάθεση του κόσμου να ταξιδέψει. Προσπαθούμε. Υπάρχουν κρατήσεις αρκετές για την Ελλάδα, πάρα πολλές. Για το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο και για το εξωτερικό επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα ταξίδια για το εξωτερικό ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν από μέσα Ιουνίου και μετά. Όποιος έχει εμβολιαστεί ταξιδεύει κανονικά. Όποιος δεν έχει εμβολιαστεί κάνει το μοριακό τεστ για το εξωτερικό και για την Ελλάδα και το self-test είναι αρκετό. Ξεκινούν με Σαββατοκύριακα, αλλά οι περισσότεροι προγραμματίζουν 2 και 3 αποδράσεις. Λιγοήμερες και μεγαλύτερη διάρκεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Ιούλιο-Αύγουστο. Έχουν προτίμηση σε πάρα πολλά νησιά. Τα γνωστά, Μύκονος, Σαντορίνη, Αμοργό. Παντού, παντού. Μας ζητάνε για παντού. Όλοι θέλουν να ταξιδέψουν έντονα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε χαμηλότερες τιμές. Ότι έχουν πέσει τιμές, θα το πω έτσι όπως το αναφέρατε. Όμως γίνονται προσπάθειες από εμάς και βάσει τις συνεργασίες που είχαμε τόσα χρόνια και την προσπάθεια που κάνουμε, ναι, πετυχαίνουμε όσο μπορούμε καλύτερες τιμές. Τέλος, όπως φαίνεται, οι φετινοί δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Λαρισαίους είναι η χώρα της Κιάθου, η Πάργα, τα Χανιά, η χώρα της Μυκόνου και η Σαντορίνη, ενώ δεν αποκλείονται και οι εκτός Ελλάδος προορισμοί. Να ξεκινήσει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αναμένουν οι αρτοποιοί της Λάρισας ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους σε μια δύσκολη για την εποχή περίοδο και για τον κλάδο τους. Στήριξη από πλευράς κυβέρνησης του αρτοποιοί της Λάρισας καθώς και για τον κλάδο της επιπτώσεις του κορονοϊού ήταν μεγάλες. Πιστεύω ότι ο κόσμος σιγά σιγά δειλά αρχίζει και δείχνει ένα σημάδι ότι κάτι αλλάζει. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα το οποίο δεν μπορούμε τώρα να το κρίνουμε γιατί είναι φοβισμένος ακόμα ο κόσμος. Σίγουρα η εστίαση αυτή τη στιγμή θα είναι μια στήριξη και μαζί με την εστίαση είναι και τα άλλα επαγγέλματα που θέλουν, αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι αρκετά φοβισμένος ακόμα παρόλο που δεν φαίνεται. Εμείς τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι είναι φοβισμένος ο κόσμος. Ευελπιστούμε πλέον σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα μας δώσει μια όθηση όσον αφορά τη νέα χρονιά, γιατί φανταστείτε ότι με τις επιπτώσεις όλες που έχει ο κορονοϊός, η οικονομία έχει αφήσει πολλά κατάλοιπα στην οικονομία και δεν θέλουμε να γίνει πάλι ένα τέτοιο πράγμα. Προσέχουμε όλοι, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί στις δραστηριότητες μας και από εκεί και πέρα, στα καταστήματά μας εμάς ούτως ή άλλως τηρούμε όλα τα μέτρα υγιεινής και θέλουμε ο κόσμος να βρει το χρήμα που του λείπει. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε ένα... Εδώ και ένα μισή χρόνο τώρα, αυτή τη στιγμή, ο κόσμος ταλαιπωρείται. Πέρα από αυτά που λένε ότι παίρνουν τα επιδόματα και αυτά, δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Οι αρτοποιοί αναμένουν τώρα να ανοίξει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Το χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή τη στιγμή που υπάρχει, περιμένουμε να ανοίξει το ΕΣΠΑ το καινούργιο για να μπορέσει κάποιος νέος άνθρωπος ή ένας υπάρχον ήδη να μπορέσει να κάνει κάτι όσον αφορά το επάγγελμά του, να εξελιχθεί πάνω στο επάγγελμά του. Σε συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη είπαν ότι μέσα στο επόμενο διάστημα του Ιουνίου θα αρχίσουν και θα ανοίξουν τα προγράμματα που θα αφορούν τη μεταποίηση. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο να πάρουμε το πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε και χρηματοδότηση για τα υπόλοιπα. Φανταστείτε ότι ένας φούρνος για να ανοίξει είναι μεγάλο το κόστος. Άρα αυτό το κόστος από κάπου πρέπει να καλυφθεί. Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αναμένουν και οι νέοι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Ένας βολιώτης έχασε 3.500 ευρώ αφού νόμιζε ότι αγόρασε τροχόσπιτο μέσω του Facebook. Ήθελε φαίνεται να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αλλά τελικά αυτό κατέληξε σε εφιάλτη. Ο λόγος για έναν βολιώτη, ο οποίος θέλησε να αγοράσει ένα τροχόσπιτο για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές σε διάφορα μέρη της χώρας και επέλεξε κάτι το οποίο τελικά είχε αρνητική εξέλιξη. Ο άνδρας, ο οποίος μάλλον είναι αφελής, έκανε έρευνα στο Facebook προκειμένου να προβεί σε αγορά με αποτέλεσμα να τον εξαπατήσουν και να χάσει 3.500 ευρώ.
Σύμφωνα με τη μήνυση την οποία κατέθεσε ο Βολιώτης, τηλεφώνησε σε κινητό τηλέφωνο αγγελίας που εμφανιζόταν στο Facebook, μίλησε με το φερόμενο ως ιδιοκτήτη τροχόσπιτου και κατέθεσε ως προκαταβολή το ποσό των 3.500 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Όμως ο καιρός περνούσε και τροχόσπιτο δεν έβλεπε. Μάλιστα, ο τηλεφωνικός αριθμός τον οποίο καλούσε ήταν μονίμως εκτός λειτουργίας. Τότε αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές. Τα περιστατικά πάντως απάτης μέσω του διαδικτύου, κυρίως το τελευταίο διάστημα, είναι πάρα πολλά και στην περιοχή της Μαγνησίας. Οι αρχές συστήνουν στον κόσμο να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Πραγματοποιήθηκε χθες με επιτυχία η διαδικτυακή εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων ισότητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Απόστολος Καλογιάννης, ο αθλητικός οργανισμός είναι σχεδόν έτοιμος. Υπό τον τίτλο «Η Λάρισα στηρίζει την ισότητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες» πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων, η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου και το Πανεπιστήμιο Πολιτών. Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν Λαρισαίοι και μη αθλητές που συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες και αθλητικοί συντάκτες. Να δούμε πώς λοιπόν οι γυναίκες μπήκαν και έχουν αρχίσει να κάνουν μεγάλες κατακτήσεις. Ο μαραθώνιος, ο οποίος λέμε ότι ακόμα και στον πρώτο στο μαραθώνιο της Αθήνας το 1896 υπήρχε μία Ελληνίδα που έτρεξε, που έκανε κλπ. Στο πρόγραμμα μπήκε το 1984 και αυτό στο Λος Άντζελες. Δηλαδή λίγο τρελαινόμαστε όταν σκεφτούμε αυτές τις αργοπορημένες κινήσεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Βεβαίως ο αθλητισμός είχε το μεγάλο μειονέκτημα ότι τα πρώτα χρόνια αυτός ο μεγάλος ο βαρόνος, ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν, ήταν μισογύνης. Έτσι, κυριάρχησε στον παγκόσμιο αθλητισμό μέχρι το 1925 και μέχρι τότε οι γυναίκες τους έκοβε τα πόδια, που λέμε. Το έλεγε καθαρά. Δεν έχουν καμία δουλειά στον αθλητισμό. Δηλαδή, τότε που έγινε το πρώτο δηλαδή μεγάλο κίνημα, δεν υπήρχε η δυνατότητα. Δεν είναι όλα τα πράγματα δεδομένα, όπως δεν είναι και όλα τα πράγματα δεδομένα. Οι γυναίκες πότε, το 56, πότε ψηφίσαν στην Ελλάδα. Δηλαδή, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο αθλητισμός είναι λίγο καθρέφτης της κοινωνίας μας, γενικότερα. Επειδή το ανέφερε ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, ο Γιάννης, φίλος μου, για μένα, ναι, το 1900 πρώτη φορά συμμετείχαν οι γυναίκες στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά συμμετείχε μία γυναίκα παράτολμα στην Αθήνα το 1896, η οποία πήγε δειλά-δειλά μια πάμφτωχη γυναίκα από τη Σύρο, μελπομένη σταμάτα Ρεβίθη. Πρέπει να τους αναφέρουμε με το όνομά τους, γιατί εξαιτίας αυτών των γυναικών φτάσαμε και λέγαμε ναι, συμμετείχαν. Πήγε να τρέξει στο μαραθώνιο με ελπίδα, επειδή ήταν πάμφτωχη και χείρα και μεγάλο τα δύο της παιδιά, το οποίο το ένα το έχασε, να πάρει δόξα και να της δώσουν μια θέση εργασίας στο Δήμο Αθηναίων. Αυτή ήταν η προσδοκία της τότε, για να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά της. Δεν την αφήσανε να τερματίσει και τη σταματήσανε οι άνθρωποι των Ολυμπιακών Αγώνων, οι έφοροι, στο ύψος του Ευαγγελισμού σήμερα, και έτσι δεν μπόρεσε να μπει στο στάδιο. Πήρε τη δόξα, αλλά δυστυχώς δεν πήρε τη θέση που προσδοκούσε. Άρα, θέλω να σου πω ότι η Fanny Blackens-Cohen, την 48, ήταν η πρώτη γυναίκα μητέρα που έτρεξε Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι τη λέγανε «Μην πας να τρέξεις, ρεζίλη, μάνα δύο παιδιών, 32 χρονών». Στο Λονδίνο είχε γίνει αυτό το 1948, πήρε 4 μετάλλια χρυσά, έγινε ένας θρύλος στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα, θέλω να σου πω ότι πρέπει να αναφέρονται. Πολύ ωραία έτρεξε, αλλά τι έχει προηγηθεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Απόστολο Καλογιάννη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, επισημάνθηκε ότι είναι έτοιμο το καταστατικό του φορέα και ότι έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα που απαιτούνται για τη νομική υπόσταση του αθλητικού οργανισμού, ενώ αυτό που μένει είναι η απόσπαση προσωπικού που θα στελεχώσει τον οργανισμό. Η φύση της γυναίκας την επιτάσσει να είναι μόνο μητέρα και αυτός ο ρόλος της την καθιερώνει μόνο σε αυτό και δεν μπορεί να είναι τίποτα πέρα από αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι προσωπικά, σαν αθλήτρια σε μικρής ηλικίας που δεν έχω τέτοιες βλέπεις ακόμα, είναι αρκετά ανατριχιαστικό και συγκινητικό το να βλέπω φωτογραφίες ξένων αθλητριών και Ελληνίδων, γιατί γνωρίζω και Ελληνίδες αθλητρίες που έχουν παιδιά και συνεχίζουν τον πρωταθλητισμό, όπως είναι η Νικόλη Κυριακοπούλου, όπως είναι η Βουλή Παπαχρήστου. Θέλω να πω ότι είναι αρκετά ανατριχιαστικό να βλέπεις μια
μητέρα η οποία ξέρει πόσο δύσκολο είναι ο ρόλο τη μητέρα, πόσο δύσκολο είναι ο ρόλο μέσα στην οικογένεια και παρόλα αυτά να συνεχίζει και τον πρωταθλητισμό, ο οποίο δεν στηρίζεται όπω θα έπρεπε στην Ελλάδα. Το να τη βλέπει να αγωνίζεται και να βλέπει κερκίδε το παιδί τη και να συνδυάζει άριστα αυτά τα δύο, είναι κάτι αξιοθαύμαστο και θα έπρεπε όχι μόνο να μην το χρησιμοποιούμε ω κομμάτι για να απομακρύνουμε τη γυναίκα από τον αθλητισμό, αλλά να το επιβραβεύουμε, να το επικροτούμε και να το στηρίζουμε όλα τα μέσα. Πέρα την εκπροσώπηση των αθλητριών μέσα στο γήπεδο. Αφορά την παγκόσμια τάση πλέον για αυξανόμενη εκπροσώπηση των γυναικών και στα διοικητικά όργανα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ έχει ορίσει το 2016 ένα μίνιμουμ 30% των γυναικών στην εκπροσώπηση στα διοικητικά όργανα. Επομένως, έχει ανοίξει το δρόμο και έχει δείξει λίγο πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα και στις δικές μας αθλητικές ομοσπονδίες, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Τέλος, γίνεται ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της Λάρισας να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να είναι κοντά στο Δήμο Λαρισαίων. Καθημερινά πραγματοποιούνται πλειστά όσα νέα έργα από το Δήμο Λαρισαίων, πεζοδρομήσεις και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων. Το φιλόδοξο πρόγραμμά του υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, ολοκληρώνοντας έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις με στόχο την υλοποίηση σχεδιασμών, οι οποίοι εκπονούνται στην Ίωνος Δραγούμη. Τα έργα συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς. Τα έργα στους δρόμους αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τέλος. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στον μήνα Ιούνιο, αρχές Ιουλίου, θα έχουν τελειώσει και στην Ιανό και η Κολοκοτρώνη Λαμπροκατσόνια. Ίσως πάει πιο πέρα το έργο στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα μείνουν βέβαια, θα ξεκινήσουν τώρα τα έργα της Νικοτσάρα και την Κανάρη για να συμπληρώσουν έτσι το θέμα της Λάμπρου Κατσόνη. Τα υπόλοιπα έργα συνεχίζονται, έχουν προκηρυχθεί οι μελέτες για το Μουσόν και για το Ιθιάγε. Ο διαγωνισμός, ο διεθνής που είχαμε πει για το περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου, τα γραφειοκρατικά προβλήματα που είχαμε λύθηκαν. Με την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτώνων φτιάχνουμε το νέο χρονοδιάγραμμα και μάλλον θα βγει στον αέρα αμέσως μετά το καλοκαίρι. Ετοιμάζουμε τον Τρίτσι με τις τροποποιήσεις που έγιναν με τα πλαφόν που μπήκαν από το Δήμο. Και βέβαια βρισκόμαστε σε μια έντονη κίνηση για τα θέματα των σεισμών. Οι μελετητές που έχουν αναλάβει να δουν τα πολλά σχολεία της Λάρισας που είχαν πρόβλημα, είναι σε διαδικασία να παραδώσουν τις μελέτες, να έχουμε ακριβείς προϋπολογισμούς. Ήδη υπάρχει το πρώτο κονδύλιο, όπως είδατε, που εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα ξεκινήσουν με γρήγορους με τις διαδικασίες του επίγοντος θα ξεκινήσουν οι κατασκευές. Πιστεύω στα σχολεία θα ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου. Έτσι ώστε μέσα στους 2 μήνες να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον. Οι προϋπολογισμοί των παρεμβάσεων στο Δήμο Λαρισαίων ξεπερνούν αθρηστικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τόσο σε ευληματικά έργα όσο και σε εργασίες με στόχο τη βελτίωση υποδομών της καθημερινότητας. Ενεργειακή αναβάθμιση επέρχεται στην Ευαγγελιστρία της Νέας Ιωνίας, σχέδιο να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά. Ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας θα περάσει από ό,τι φαίνεται στη νέα εποχή, με σκέψη στα προβλήματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Η Ευαγγελίστρια λοιπόν θα μετατραπεί σε πράσινη μέσω της ενεργειακής της αναβάθμισης. Ο υπεύθυνος ιερέας της Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για όσα προγραμματίζονται και προβλέπουν ακόμη και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο χώρο. Η Ευαγγελίστρια θα αποτελέσει πάντως την πρώτη ενορία που θα επέλθει αυτή η αναβάθμιση, ίσως η μοναδική όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα Βαλκάνια. Η Ευαγγελίστρια πράγματι έχει τεθεί στόχος και σκοπός να γίνει μια πράσινη ενορία. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία της ΒΒΕΦ Ελλάδος και της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως μας. Και ο σκοπός είναι να γίνει μια ενορία βέβαια η οποία θα είναι πράσινη με την έννοια όχι βέβαια ότι θα έχει περισσότερο πράσινο στον περιβάλλοντα χώρο ή ότι θα βαθύνει πράσινη, αλλά με την έννοια ότι θα αποκτήσει τέτοιες υποδομές που θα την κάνουν να είναι φιλική προς το περιβάλλον και παράλληλα θα ευαισθητοποιήσει τους ενορίτες και τους ανθρώπους της ενορίας, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη συνείδηση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και πώς μπορούμε ως χριστιανοί και ως μέλη της κοινωνίας να συμβάλλουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και άλλων τρόπων με τους οποίους θα γίνει μια ευαισθητοποίηση των ενωρητών μας, ούτως ώστε να επηρεάσει αυτό την καθημερινότητά τους. Και όσον αφορά το ναό, υπάρχει ο στόχος μιας ενεργειακής αλλαγής πιο φιλικής προς το περιβάλλον και γι' αυτό σχεδιάζεται και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών παραδείγματος χάρη. Όμως ακόμα δεν έχουν έρθει οι άνθρωποι της ΕΒΕΦ και δεν έχω έτσι λεπτομέρειες τις οποίες θα μπορώ να σας ανακοινώσω επίσημα. Ορίζονται υλοποίησεις, γνωρίζουμε περίπου μέχρι πότε όλο αυτό το project θα τρέξει και θα υλοποιηθεί περίπου ή όχι ακόμα? Αυτό τώρα ξεκίνησε. Να πούμε ότι στις 13 Ιουνίου, σε δύο εβδομάδες, θα γίνει εδώ μια μερίδα ενημέρωση μετά τη Θεία Λειτουργία στις 11 η ώρα, στην οποία καλούμε τους ενωρητές μας, αλλά και όποιον ενδιαφέρεται για θέματα περιβάλλοντος την περιοχή μας. Θα είναι άνθρωποι της ΒΕΒΕΦ οι οποίοι θα ενημερώσουν για αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, για να κλείσουμε, όταν λέτε φωτοβολταϊκά, υπάρχει και το σημείο που θα τοποθετηθούν πιθανότατα? Όχι, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει πολύ εξέταση. Όχι, δεν υπάρχει, γι' αυτό και δεν έτσι είμαι γενικός. Πάντως κάπου μπορεί να βγει ο χώρο, θα είναι. Ακριβώς. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι αυτή η πράσινη ενορία έχει σκοπό να γίνει ένα πρότυπο το οποίο θα ακολουθήσουν και άλλες ενορίες και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Να πούμε ότι θα είναι η πρώτη ορθόδοξη πράσινη ενορία στα Βαλκάνια και μάλλον και στην Ευρώπη. Και η ΒΕΒΕΦ έχει τη φιλοδοξία να γίνει ένα δίκτυο τέτοιων πράσινων ενοριών, οι οποίες θα είναι έτσι πυρήνες οικολογικής συνείδησης για τους ανθρώπους. Ήσυχοι εμφανίστηκαν οι σεισμολόγοι μετά το νέο μετασεισμό που αναστάτωσε για ακόμη μία φορά τη Λάρισα. Νέα αναστάτωση υπήρξε χθες μετά την επανεμφάνιση του Εγκέλαδου στην περιοχή της Λάρισας και μάλιστα με μια δόνηση της τάξης των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι Λαρισαίοι έχουν αποκτήσει αρκετή ψυχραιμία μπροστά στην εκτόνωση του φαινομένου, καθώς πλέον συμπληρώνονται αύριο 3 μήνες από το μεγάλο χτύπημα του σεισμού στις 3 Μαρτίου, με πολλούς αισθητούς αναδιαστήματα μετασεισμούς. Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται και πάντα προκαλεί αναστάτωση. Υπενθυμίζεται ότι χθες, 31 Ιουνίου, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Ελασσόνα, πριν τις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδρομικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ελασσόνας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,9 χιλιόμετρα. Ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκας, χαρακτήριζε χθεσινή σεισμική δόνηση καθυστερημένο μετασεισμό. Μάλιστα, συμπλήρωσε πως δεν εμπνέει κάποια ανησυχία και ότι επιβεβαιώνεται ότι έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη η μετασεισμική ακολουθία έπειτα από τα 6,3 Ρίχτερ που είχαν συγκλονίσει την περιοχή στις 3 Μαρτίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάλογες σεισμικές δονήσεις αναμένονται και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο ίδιο ακριβώς μικρό κύματος και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας, ο οποίος απαντώντας στα αγωνιώδη ερωτήματα Λαρισαίων σε ανάρτησή του για το σεισμό, σημειώνει ότι πρόκειται για αναμενόμενο και φυσιολογικό μετασεισμό και ήταν και εκείνος καθησυχαστικός. Άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από το κέντρο αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποιήθηκε σήμερα εθελοντική αιμοδοσία από το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης για την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Δίνουν αίμα όλοι οι εθελοντές αιμοδότες, μπορούν να προσέλθουν. Εμείς είμαστε σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του ΙΚΑ της Λάρισας, οι οποίοι είναι ένας σύλλογος από τους πρώτους συλλόγους του αιμοδοτικού κινήματος εδώ στην Λάρισα, οι οποίοι μας βοηθάνε, όπως και όλοι οι αιμοδοτικοί σύλλογοι. Εποφελούμε της ευκαιρίας που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να καλωσορίσω όλους τους αιμοδότες. Να πούμε ότι η προσφορά αίματος είναι προσφορά ζωής. Δεν είναι σαν όλες τις άλλες προσφορές. Προσφέρεις και δίνεις ζωή στον συνάνθρωπο. Είναι στάση ζωής, δεν είναι απλή πράξη. Καλό όλους τους αιμοδότες να έρθουν, να χαρίσουν ζωή και να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Η προσφορά δεν προσφέρει ο άλλος όταν βγαίνει μια εγκύκλειος, με εγκυκλίωση ή με κανόνες. Προσφέρει γιατί ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο, γιατί ενδιαφέρεται για το πώς είναι και θέλει να βοηθήσει. Τους καλοκαιρινούς μήνες πάντοτε οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται και είναι απαραίτητη η εθελοντική αιμοδοσία από όσους θέλουν να στηρίξουν τον συνάνθρωπο.
Έτοιμη είναι η Σκιάθος να υποδεχθεί τουρίστες και αποκλειστικά στην κάμερα του Άστρα. Συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Σκιάθος, κύριος Χρήστος Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Έτσι, ευχαριστώ ειλικρινά που είστε εδώ μαζί μας ζωντανά στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Πόσο δύσκολη ήταν η χρονιά η οποία πέρασε με τα κλειστά καταστήματα, με ένα νησί το οποίο δεν έχει ξεκινήσει να δουλεύει ακόμη καλά-καλά? Όπως είπατε, και καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στο Βόλο, στη Λάρισα. Όπως βλέπετε, εδώ είμαστε σε ένα πανέμορφο σημείο της Σκιάθου, με πολύ λίγο κόσμο. Οι περισσότεροι είναι φίλοι μας και γνωστοί. Προχθές είχαμε το πρώτο αεροπλάνο με γύρω στα 160 άτομα από Γερμανία και ευελπιστούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν οι πτήσεις από όλη την Ευρώπη, όπως δούλευε η Σκιάθο στο παρελθόν. Φυσικά, ερχόμαστε από ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν περίπου στο 20% του 19 και πιστεύουμε και ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι λίγο καλύτερο του περσινού. Φυσικά, το ενθαρρυντικό όλης της κατάστασης, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι για όλο τον κόσμο, ο κορονοϊός έχει επηρεάσει και εμάς πάρα πολύ, εννοείται, γιατί ασχολούμαστε και μόνο η μόνη μας πηγή εσόδων, ή αν όχι τα περισσότερα χρήματα στο νησί μας έρχονται από τον τουρισμό, πληγήκαμε πάρα πολύ. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι βλέπουμε με διάφορες κινήσεις που έγιναν να δυναμώνουν οι συγκοινωνίες από Ελλάδα. Όπως από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έχει δημιουργηθεί μια γραμμή από την Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό εν ώψη της πανδημίας, γιατί με τίποτα δεν το υπολογίζαμε αυτό. Θα ξεκινήσουν περισσότερα δρομολόγια από ό,τι έχω πληροφορηθεί φέτος από στερεά Ελλάδα, δηλαδή από τον Βόλο, από Άγιο Κωνσταντίνο, Μαντούδη, και αυτό θα βοηθήσει τον εσωτερικό τουρισμό προς το νησί μας, ο οποίος για μένα είναι και βασικός. Να εστιάσουμε όμως στο ότι ήσασταν κλειστά τον χειμώνα, σχεδόν όλο τον χειμώνα, όλα τα καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι ενισχυθήκατε με κάποιες επιστρεπτές ή κάποια τέτοιου είδους προγράμματα ενισχυτικά από την κυβέρνηση. Και τελικά, εφόσον έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, να ανοίγετε, να ξεκινάει και ο τουρισμός στο νησί, τι είναι αυτό που ζητάτε? Όντως πήραμε κάποιες ενισχύσεις. Δεν ήταν αρκετές, γιατί από ένα σημείο και μετά οι κλειστές επιχειρήσεις με μηδενικό τζίρο την προηγούμενη χρονιά ήταν εκτός. Δεν πήραν την 7η επιστρεπτέα και την 6η επιστρεπτέα προκαταβολή. Τώρα περιμένουμε και ζητάμε το συντομότερο δυνατό, το 7% του τζίρου, αυτή η επιχορήγηση που γίνεται για τα πρώτα έξοδα των επιχειρήσεων εστίασης, να επεκταθεί και στα καταστήματα λιανικού εμπορίου και φυσικά και στον τουρισμό, δηλαδή ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Να πέσουν στην πραγματική οικονομία χρήματα. Ακριβώς, δηλαδή να πέσουν χρήματα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε από τη στιγμή που ήμασταν κλειστά όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, 6 μήνες. Δηλαδή, επειδή τυχάνει να έχω και καφέ, τα παιδιά μου έχει ξεκινήσει. Ναι, έχει ξεκινήσει. Να λέμε και τα θετικά. Θετικότατο, απλώς είπα να, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να γίνει η εκταμείευση μετά τις αιτήσεις που θα κάνουν οι επιχειρήσεις. Επίσης, θα χρειαστούμε πάλι την βοήθεια του 60-40 και ίσως μεγαλύτερο αριθμό ρυθμίσεων όσον αφορά το ΕΦΚΑ και τις φορολογικές υποχρεώσεις, γιατί σε πολλές επιχειρήσεις η προκαταβολή φόρου πέρυσι μας την αφαίρεσαν, δεν μας τη χάρισαν, η οποία προστίθεται φέτος. Και πού να βρεθούν τα χρήματα για αυτό, να τα δώσετε φέτος, ενώ ήταν μια ακριβώς χρονιά η οποία είχε πάυσει στην ουσία. Έτσι ακριβώς. Και εμείς πιστεύαμε ότι το καλοκαίρι του 2021 θα ήταν τουλάχιστον το διπλάσιο του 2020. Αλλά με όλες αυτές τις αλλαγές, ειδικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πηγή
έλευσης τουριστών στην Σκιάθο είναι το μεγαλύτερο, είναι οι περισσότεροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι Άγγλοι. Και πάρα πολύ επαναλαμβανόμενοι στο νησί μας, γιατί όπως ξέρουμε όλοι η Σκιάθο έχει πολλά χρόνια στην αγορά αυτή που λέγεται τουρισμός. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Και να πάρω λίγο από αυτό που λέτε. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, μου λέει ο κ. Δημητριάδης, πραγματικά αυτό εδώ πίσω πληρώνεται. Πραγματικά. Είναι πανέμορφο το νησί. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Πόσες παραλίες έχει? 63. 63 παραλίες. 63 παραλίες με ονόματα. Με ωραία αμμουδιά, το πράσινο σε όλες φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Τι να πω, ό,τι αρέσει στον τουρίστα θα μπορέσει να το βρει. Λέγεται φύση, λέγεται θάλασσα, λέγεται βουνό, λέγονται μοναστήρια, λέγεται καλό φαγητό, διασκέδαση, τα πάντα. Θέλει πιο πολύ φασαρία στα νότια, νότια. Θέλει πιο λίγο φασαρία ήσυχα βόρεια, βόρεια. Πουλάμε, έχουμε τα πάντα. Έχουμε για όλα τα γούστα. Οπότε επιλέγουμε Σκιάθο. Να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Σκιάθο με σιγουριά. Σκιάθος με σιγουριά. Σε ευχαριστήσω ειλικρινά. Να είστε καλά. Καλή εγώ σεζόν. Την ευκαιρία να επισκεφτεί τη χώρα της Αστυπάλαιας σήμερα είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαφορμή της επένδυσης της Volkswagen Group στο νησί. Πρώτος σταθμός της πρωθυπουργικής περιοδίας, ο παραδοσιακός φούρνος της Αστυπάλαιας, που φημίζεται για τα αρτοποιήματά του και έχει μετατροπεί σε ένα σύγχρονο εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία εξάγει στην Ευρώπη και την Αμερική. Απευθυνόμενος στον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου Δημήτρη Πετρίδενα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στην ανάγκη δημιουργίας καινούριων δραστηριοτήτων μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε τόπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ακολουθούμενη πολιτική μείωση των φορολογικών συντελεστών. Υπενθύμησε συγκεκριμένα ότι έχουν γίνει μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και στις επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο ΦΠΑ θα είναι το επόμενο βήμα όταν με το καλό ισορροπήσουν πλήρως τα δημόσια οικονομικά μας. Μεγάλη τιμή ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο που γεννήθηκε και ηθική ικανοποίηση να ζει και να εργάζεται σε αυτό το νησί. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι το πιο σπουδαίο. Και βέβαια να βλέπει τα προϊόντα του από ένα μικρό τόπο όπως είναι στην Πάλαια, στα ράφια του σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, να κάνει εξαγωγές από ένα μικρό νησί πάνω σε ένα βράχο. Αυτό που λες είναι το πιο σπουδαίο και είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες δουλειές και στους δικούς μας τόπους, αρκεί να επενδύσουμε στα συγκεκριμένα μας προϊόντα. Εσύ ήρθες και πάντρεψες παραδοσιακά προϊόντα με τις γεύσεις που ξέρουμε ότι αναζητούν οι πελάτες και έκανες κάτι πολύ σπουδαίο. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα, περπάτησε στην περιοχή του ιστορικού κάστρου στη χώρα, επισκέφθηκε τους περίφημους ανεμόμυλους. Συνομίλησε παράλληλα με πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί και τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια πραγματοποίησε μια στάση στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αστυπάλαιας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πολύ μεγάλη βοήθεια που θα δώσει στα νησιά η σημαντική δωρεά 2 ελικοπτέρων και 2 αεροσκαφών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την αεροδιακομιδή με ταχύτητα και ασφάλεια για όλους όσοι βρεθούν σε ανάγκη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα και ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.